αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε την αγωνία μας για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από την πανδημία οι ανάπηροι, οι χρόνια πάσχοντες, οι οικογένειές τους. Προειδοποίησαμε έγκαιρα ω ΚΚΕ, το ίδιο έκαναν και οι εργαζόμενοι στα Ιδρύματα Πρόνοια αλλά και το Αγωνιστικό Αναπηρικό Κίνημα, για την ανάγκη να στηριχθούν οι ανάπηροι που ζουν μόνοι του, που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή οι οικογένειέ του δεν μπορούν να του στηρίξουν. Το ίδιο και για αυτού που ζουν στα Ιδρύματα, δημόσια, ιδιωτικά, αλλά και για του ηλικιωμένου. Η κυβέρνηση έχει τεράστιε ευθύνε γιατί δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο, γιατί στην πραγματικότητα άφησε ανυπεράσπιστους τους περιθαλπόμενους και τους εργαζόμενους στα Ιδρύματα Πρόνοιας και στους οίκους ευγυρία. Έστω και τώρα, οφείλει να πάρει κατεπήγοντα μέτρα για τη θωράκιση αυτού του κόσμου, άνοιγμα νέων δομών, γιατί όλες οι δομές είναι υπεράριθμες, μαζικές προσλήψεις προσωπικού τώρα, μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ. Να πάρει τώρα όλα τα μέτρα ώστε να στηριχθούν από το δημόσιο σύστημα υγείας οι χρόνια πάσχοντε που έχουν εξοβελιστεί κυριολεκτικά από αυτό με τεράστιους κινδύνους για την ίδια τους τη ζωή με τη μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομεία αποκλειστικά κορονοϊού. Για όλα αυτά σήμερα πρέπει να δυναμώσουν οι αγώνες, όμως αυτό που χρειάζεται είναι ακόμα περισσότεροι να μπουν στο μεγάλο αγώνα να συμπορευτούν με το ΚΚΕ για την ανατροπή του σάπιου συστήματος που θεωρεί τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία κόστος.